Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ραβανέ, πληρώνει το τίμημα της αντιλαϊκής του πολιτικής. Και είναι λογικό και εξηγήσιμο πολλές δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκοί άνθρωποι που είχαν εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να αισθάνονται και οργή και απογοήτευση και να εγκαταλείπουν αυτό το κόμμα. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει μια σκυταλοδρομία και η αλλαγή της σκυτάλης στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό στο βαθμό που περνάει από το χέρι μας, λέμε ότι κριτήριο ο λαός μπροστά στην κάλπη πρέπει να κάνει τις πραγματικές του ανάγκες. Να κρίνει τα κόμματα που εναλλάσσονται στην κυβερνητική εξουσία και να σκεφτεί ότι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, ενδεχομένως της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είτε με αυτοδυναμία είτε χωρίς την επόμενη περίοδο, θα χρειάζεται ένα κόμμα αποφασισμένο, δοκιμασμένο, σταθερό στις θέσεις του και στις απόψεις του υπέρ των εργατικών λαϊκών διεκδικήσεων, που η ενίσχυσή του από την κάλπη του ΚΚΕ θα δώσει την επόμενη μέρα πνοή στις αγωνίες αυτού του λαού και θα ανοίξει την προοπτική για ριζικές αλλαγές στο μέλλον. Από αυτή την άποψη, εμείς δίνουμε τη μάχη των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, αξιοποιώντας στην επαφή μας με τον κόσμο και στη συζήτηση που διεξάγουμε αυτές τις μέρες με πολλούς τρόπους στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές από άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, ένα θετικό κλίμα και αποδοχή που συναντήσαμε για τις εκτιμήσεις, τις θέσεις και την δράση του κόμματός μας, που αισιοδοξούμε ότι αυτό θα μετατραπεί και σε εκλογική στήριξη στην κάλπη της 7ης Ιούλη, ενισχύοντας τα εκλογικά ποσοστά του ΚΚΕ. Και βλέπουμε μια κοινή στρατηγική. Διαφορές υπάρχουν. Διαφορές υπάρχουν, βεβαίως. Δεν υπάρχει αλλά, το δίπολο του εμφανές. Αλλά υπάρχει μια κοινή στρατηγική. Ναι. Υπάρχουν οι ράγες του μεσοπρόθεσμου προγράμματος που είναι ψηφισμένο, εγκριμένο. Υπάρχει ευρωπαϊκή εποπτεία. Υπάρχουν οι κατευθύνσεις της χθεσινής συνόδου κορυφής πάνω σε μια σειρά ζητήματα για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ο Πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι σου γνωρίζω, δεν διαφώνησε σε αυτά. Πάνω σε αυτά και η επόμενη κυβέρνηση θα κινηθεί, όπως και αν εξειδικεύει το πρόγραμμά της. Βλέπουμε λοιπόν μια κοινή αντιλαϊκή στρατηγική, η οποία η διαφορά πάνω στην οποία γίνεται συζήτηση, αν θα τα πάρουν από την τσέπη του εργαζόμενου με μείωση των επενδύσεων, δηλαδή θα τα πληρώσει έτσι ο εργαζόμενος, μειώνοντας τις επενδύσεις που αφορούν μια σειρά κοινωνικές λεγόμενες δαπάνες, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, και μειώνοντας τους φόρους ή μένοντας τα χαρατσώματα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πολύ μικρή σημασία η διαφορά, γιατί έτσι κι αλλιώς ο λογαριασμός στο τέλος θα το πληρώσουν ο λαός, τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Αντίθετα, και οι δυο έχουν δωράκια για το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή έχουν μείωση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, μείωση των κερδών, των διανεμόμενων κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, έχουν κίνητρα και φοροαπαλλαγές για τις μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις και ταυτόχρονα έχουν διατήρηση όλου του μνημονιακού πλαισίου που αφορούν στην κατακρεούργηση των εργασιακών, των ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, προώθηση των πληστηριασμών, προώθηση των κατασχέσεων που αφορούν χρέη μικροφυλετών προς το δημόσιο και μια σειρά άλλα μνημονιακού χαρακτήρα μέτρα που όποιος και αν είναι κυβέρνηση στις 8 του Ιούλη θα συνεχίσει να τα υλοποιεί. Να σου ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εμείς επαναφέραμε στις λογικές διαπραγματεύσεις, αυξήσαμε κατώτατο μισθό, καταργήσαμε τον νομοκατώτατο μισθό. Είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. Τόσο σας επέτρεπε ο νόμος Βρούτσι. Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος και του ΚΚΕ και ο αριστερός θα βλέπει. Υλοποιείτε τον νόμο Βρούτσι, δεν σας διέκοψα καθόλου. Υλοποιείτε τον νόμο Βρούτσι και καθόλου δεν επαναφέρατε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά διατηρείτε το υπουργικό δικαίωμα γι' αυτό και όπως δώσατε τα ψίχουλα αυτά που δώσατε, με άλλη υπουργική απόφαση μπορεί να καταργηθούν κιόλας. Και δεύτερον, κύριε Στάικο, δεν εκλεγεί
βγήκατε για να δώσετε αυτά τα ψίχουλα. Η διακήρυξή σας ήταν 7,51 κατώτατος μισθός. Αυτό ήταν το αίτημα. Και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων ήταν το αίτημα. Εμείς πάντως κάναμε αντί γι' αυτό, κάνατε βήματα κάτω από την πίεση και τη λαϊκή κατακραυγή, γιατί κάτι πρέπει να κάνετε και 4 χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση, γιατί αλλιώς δεν θα είχατε και τόπο να σταθείτε. Τώρα εδώ που τα λέμε, δηλαδή πέσατε τόσο που πέσατε με αυτή την διαχείριση που κάνατε. Φανταστείτε να μην πουλάγατε και ψεύτικες ελπίδες, δηλαδή τι θα γινότανε. Από αυτή την πλευρά λοιπόν πρέπει να επανέλθουμε και να πούμε ότι το εξής σε σχέση με το ζήτημα που θέσατε στην αρχή. Ότι εδώ ακολουθήσατε μία πολιτική 4,5 χρόνια τώρα που είσαστε κυβέρνηση που έστειλε σωριδών τον κόσμο πίσω στη Νέα Δημοκρατία με δική σας ευθύνη. Δεν σας φταίει το ΚΚΕ που προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να σταθεί στο πεδίο των αγώνων για να εκφράσει τις λαϊκές αγωνίες και ανησυχίες και να υπερασπιστεί τις αριστερές ιδέες και τα ιδανικά που με την πολιτική σας, εδώ που τα λέμε, τα λασπώσατε και τα βρωμήσατε. Γιατί ποτέ με αριστερή λεγόμενη κυβέρνηση δεν ξαναείδαμε σε αυτόν τον τόπο να κυβερνάτε με στελέχη και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με το ακροδεξιό μόρφωμα των ΑΝΕΛ, και εκεί που μας χρωστάγατε, μας ζητάτε και το βόδι. Τώρα μας ζητάτε και τα ρέστα από το ΚΚΕ, γιατί σας τιμώρησε ο λαός, δηλαδή έλεος. Το μόνο κόμμα στο τραπέζι που δεν έχει ψηφίσει μνημόνιο είναι το ΚΚΕ. Αυτό είναι, αυτό. Λοιπόν, όχι, γιατί εδώ, όπως το λένε, έχουμε χάσει την μπάλα. Ποιος είναι ο μνημονιακός και ποιος είναι αντιμνημονιακός. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αυτό το λέω έτσι, χαριτολογώντας, γιατί ποτέ εμείς δεν αποδεχτήκαμε αυτή τη γραμμή μνημονιακή-αντιμνημονιακή. Εμείς, στρατηγικό αντίπαλο, μια που το θέσατε στο τραπέζι, έχουμε το μεγάλο κεφάλαιο, έχουμε τον πραγματικό αντίπαλο των εργαζομένων. Και από αυτή την άποψη κρίνουμε την πολιτική των αστικών κομμάτων που κυβέρνησαν ή που ετοιμάζονται να κυβερνήσουν, γιατί τα προγράμματά τους είναι αντιλαϊκά και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στην ίδια κατεύθυνση. Βρίσκεται σε ποια κατεύθυνση δηλαδή? Στην κατεύθυνση που είπε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων προχθές στην ετήσια γενική του συνέλευση. Δηλαδή ότι εδώ είμαστε ικανοποιημένοι από την απερχόμενη κυβέρνηση, για το 70% των αξιώσεών μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μας τα έχει ικανοποιήσει. Και προσδοκούμε και από την επόμενη κυβέρνηση να συνεχίσουμε την καλή συνεργασία και να υλοποιήσει και τα υπόλοιπα αιτήματά μας. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνεται αυτή η σιγουριά του ΣΕΒ ότι θα έχει μια ακόμα κυβέρνηση του γούστου της. Για το δίκαιο του λαού την επόμενη μέρα, απέναντι σε κάθε συντηρητική πολιτική οποιασδήποτε κυβέρνηση, ισχυρό ΚΚΕ που είναι δύναμη αντίστασης, αντεπίθεσης, ελπίδας και κυρίως προοπτικής.